Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο της τουρκικής ακτεωρού που είναι εγκλωβισμένη από δύο ταχύπλοα σκάφη του λιμενικού και ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Δείτε προσεκτικά το βίντεο ντοκουμέντο. Αυτή είναι η τουρκική ακτεωρός. Η τουρκική σημαία φαίνεται αμυδρά να ανεμίζει. Τα σκάφη του λιμενικού μας έχουν ακινητοποιήσει την τουρκική ακτεωρό. Το ένα από τα δύο την έχει προσεγγίσει για να την ελέγξει και το δεύτερο είναι λίγα μέτρα δίπλα σε ετοιμότητα εμπλοκής. Μερικές δεκάδες μέτρα πιο πίσω βρίσκεται σε επιφυλακή και το ελληνικό πολεμικό πλοίο. Είναι τέλη Αυγούστου του 2008 και το περιστατικό έχει προκαλέσει συναγερμό στα κέντρα επιχειρήσεων των λιμενικών σωμάτων και των δύο χωρών. Είναι η περίοδος που οργιάζουν στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου τα σενάρια ότι κάποια πληρώματα τουρκικών ακτεωρών εμπλέκονται σε περιστατικά διακίνησης λαθρομεταναστών. Τα ελληνικά σκάφη έχουν εγκλωβίσει την τουρκική ακτεωρό στα ελληνικά χωρικά ύδατα, 2,5 περίπου ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λέσβου. Τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών των δύο χωρών ενημερώνονται και τίθενται σε επιφυλακή. Οι ισορροπίες είναι λεπτές. Είναι ξεκάθαρο ότι η τουρκική ακτεωρό εμπλέκεται και όπως αποκαλύπτεται από το βίντεο ντοκουμέντο, βρίσκεται σε καθεστώς έρευνας για διακίνηση λαθρομεταναστών υπό τον έλεγχο των ελληνικών σκαφών του λιμενικού και του ελληνικού πολεμικού πλοίου. Πρόκειται για διπλωματικό επεισόδιο που ποτέ δεν είδε μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Οι Τούρκοι είναι γνωστό ότι δεν κάνουν εύκολα πίσω σε τέτοια περιστατικά. Ο κίνδυνος εμπλοκής ήταν μεγάλος. Τελικά, τα χειρότερα αποφεύθηκαν με τις παρεμβάσεις των συναρμόδιων υπουργείων των δύο χωρών. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της ακτεωρού δεν τα μάθαμε ποτέ, γιατί επίσημα το περιστατικό και για τις δύο χώρες δεν έχει συμβεί ποτέ. Αυτό το βίντεο αποτελεί τη διάψευση των επίσημων ισχυρισμών.